νομίζω ότι πρώτα κάθεστε και μετά ανάβει τα φώτα και συνεχίζει την κουβέντα από τη μέση. Δεν κρατιέστε ότι είχε προηγήσει το καιρό, γιατί είναι γύριο με το που συναντιέστε να λέτε θυμάσαι τότε. Όχι. Υποτίθεται ότι συνεχίζετε. Άρα, και Κωστή, είσαι έτσι, κάθεσαι έτσι. Πίσω το σώμα στην καρέκλα, έτσι. Και όταν πεις και η μικρούλα φλόρα, μάγκες μου, έτσι, κάνεις και μια κίνηση. Λοιπόν, το 8. Πιο φορτισμένο συγκινησιακά σα θέλω. Όταν είστε όρθιοι, δεν κοιτάζεστε καθόλου μεταξύ σα. Όλα στο κοινό. Όλα στο κοινό. Ναι. Εμείς πήγαμε πρώτα, είπαμε γεια σου, γεια σου, Θανάση, καθίσαμε. Και μετά εγώ είπα αυτό που είναι στην απογεία τη Αραμνή. Δεν θα πείτε γεια σου, τι λέω, γεια σου, Θανάση. Αυτό λέω. Θα καθίσετε και θα ξεκινήσει, θα ανάψουν τα φώτα ότι συνεχίζετε την κουβέντα από τη μέση. Γιατί με το που συναντιέστε, δηλαδή τα αδέλφια, θυμάστε τι έγινε τότε χρόνια πριν. Είπαμε ότι συνεχίζεται μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από τότε. Γεια σου, Θανάση, αλλά να πούμε να ουράγεις. Όχι, δεν θα το πείτε αυτό. Κάθεστε και ανάβουν τα φώτα και συνεχίζετε τη συζήτηση από τη μέση. Δεν λες γεια σου, Κώστα, γεια σου, Δήμο, γεια σου, Θανάση. Κανονικά. Άντε, γεια μας. Άντε, γεια μας, Πίτερ. Άντε, γεια μας. Ωραία. Ωραία. Έλα, γεια μας. Στην υγεία των παλαιών των αμνήσεων. Κυρία. Κυρία, πρώτα τελειώνει η αφηγής και μετά βγαίνουμε και συνόμαστε μπροστά. Μην καρδούνται να πείτε. Όχι, όχι, παίρνετε θέση, ανάβω φώτα και γίνεται αφήγηση. Ανάβω φώτα και σκηνείτε, έτσι. Τι ώρα θα είμαστε εδώ. Τώρα. Για να βαθείτε και να ντυθείτε 6.30. Κυρία, πότε πρέπει μήπως να τελειώνουμε, γιατί... Λοιπόν, φεύγουμε τώρα. Κυρία, πρέπει να πείτε.